Σχεδόν τη διπλάσια ποσότητα πετρελαίου θέρμανση σε σχέση με την περσινή χρονιά, φαίνεται πως θα χρειαστούν φέτος τα σχολεία του Δήμου Πατρέων, με τη Δημοτική Αρχή να βρίσκεται σε μια συνεχή προσπάθεια για να προμηθευτούν όλα τα σχολικά συγκροτήματα πετρελαίου θέρμανση. Χαρακτηριστικό είναι ότι η κατανάλωση φέτος έχει ξεπεράσει αυτή της περσινής χρονιάς, παρότι βρισκόμαστε στα μέσα του σχολικού έτους. Είμαστε σε δύσκολες καιρικές συνθήκες που απαιτεί μια πολύ καλύτερη και γρηγορότερη τροφοδοσία των δεξαμενών των σχολείων μας, επειδή ακριβώς η λειτουργία τους και σε χρόνο, άρα και σε κατανάλωση, είναι πολύ μεγαλύτερη. Γίνεται μια τεράστια προσπάθεια από το στελεχικό δυναμικό και από το υπαλληλικό προσωπικό του Δήμου να ανταποκριθούμε στις ανάγκες. Υπάρχει με την φροντίδα της Δημοτικής Αρχής, παρόλο την μεγάλη υποχρηματοδότηση που έχουμε και την έλλειψη προσωπικού, να φέρουμε σε πέρας αυτό το συγκεκριμένο καθήκον. Πρόβλημα παρουσιάστηκε, σύμφωνα με τις πληροφορίες, σε δύο μόνο σχολεία των ορεινών περιοχών του Δήμου, όπου χρειάστηκε να μειώσουν το ωράριό τους λόγω αυξημένης κατανάλωσης που άδειασε τις δεξαμενές. Στο θέμα δόθηκε η λύση, ωστόσο, και την επόμενη μέρα λειτουργήσαν κανονικά. Δεν υπάρχουν σχολεία που να λειτουργούν σήμερα για να μην έχουν πετρέλαιο, να έχουν μπει δηλαδή μέσα τα παιδιά στο ψύχος. Χαίρομαι ιδιαίτερως για τις ερωτήσεις που μου κάνετε, γιατί φτάσανε και σε εμάς και στη Δημοτική Αρχή, θα έλεγα περίεργα, ίσως και κακόβουλα δημοσιεύματα. Δεν υπάρχουν σχολεία. Αντιμετωπίζονται στην ώρα τους και τη στιγμή που πρέπει η τροφοδοσία των δεξαμενών. Πρέπει να σας πω επίσης ότι έχουμε μια πολύ καλή και είναι απαραίτητος όρος συνεργασία και με τους διευθυντές και με τους διδάσκοντες και με τους γονείς.